Είναι καλύτερη και μάλιστα είναι πολύ καλύτερη, θα μπορούσα να πω. Αύριο θα σας πω για τον Νοέμβρη που έχω γράψει εδώ, το τι δεν έχω γράψει. Άλλοι τα προβλήματα λύνονται κάπως και τα λοιπά. Κάπως, μην παίρνετε πολύ θάρρος, γιατί το τέλος λέει άλλα. Αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων, αυτή η εβδομάδα λέει πολλά καλά. Και μάλιστα η χθεσινή νέα σελήνη, την οποία ανέφερα χθες, αλλά όπως σας είπα, δεν διαρκεί μόνο μία, δύο, τρεις μέρες, αλλά σχεδόν μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, που είναι η επόμενη Πανσέλινος. Μιλάει για νέα ξεκινήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά για τη ρομαντική μας διάθεση. Είναι μια πολύ καλή για τον έρωτα. Είναι πολύ καλή για τις τέχνες, για τους καλλιτέχνες πάρα πολύ καλή. Και πάνω απ' όλα πάρα πολύ καλή για την αλληλεγγύη, για κάτι θα γίνει με τους μετανάστες, θα τους φροντίσουν κτλ. Ένα τέτοιο πράγμα και η ρομαντική διάθεση προχωράει. Βέβαια, το ότι είναι τρεις πλανήτες στο Σκορπιό σημαίνει οικονομικά γενικότερα. Έτσι λοιπόν, για εσάς τους κρυούς που μέχρι εχθές, τουλάχιστον εσείς που είστε γεννημένοι 10-13, τα νευράκια σας ήταν νεκρόσια, αρχίζετε σιγά σιγά να ηρεμείτε και να ασχολείστε με ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες κτλ. Η συναισθηματική σας ζωή έχει να δώσει πάρα πολλά και να ξέρετε ότι υπάρχει μια ημερομηνία, την οποία θα σας την πω γιατί την έχω χάσει τώρα, η οποία μιλάει για καινούργιες γνωριμίες και καινούργια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, αλλά αυτή την εβδομάδα και μάλιστα από το τέλος της άλλης θα έχετε κάτι πολύ καλό επαγγελματικό. Άρα λοιπόν προσπαθήστε να επωφεληθείτε από αυτήν την αισιόδοξη εβδομάδα, η οποία σταθεροποιεί πολλά σχέδια και οικονομικά και συναισθηματικά. Ή των τελευταίων ημερών προσέχετε ακόμα λίγο, μην μπέστε, μην χτυπήσετε κτλ. Η Ταύρη μας αυτόν τον καιρό είναι πολύ δυναμική, πολύ δυναμική, πολύ ανανεωμένη, αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Και εάν είχατε ένα θέμα συναισθηματικό, το οποίο μπορεί εχθές προχθές να μην πήγε τόσο καλά, θα δείτε ότι μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδος θα έχετε καινούργια δεδομένα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και συναισθηματικά, αλλά και οικονομικά. Αν έχετε οικονομικά με εφορίες, δάνεια, ασφάλειες που κανείς μας δεν έχει, αλλά τέλος πάντων. Λέμε τώρα έτσι να περνάει η ώρα, να ξέρετε ότι μπορείτε να το ρυθμίσετε. Ενώ τρεις πλανήτες απέναντι από το ζώδιό σας σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας ή του συνεργάτη. Είναι τόσο ζωηρή η Ταύρη. Οι Ταύροι έχουν μία ήρεμη δύναμη. Μία ήρεμη δύναμη. Ένα πείσμα το οποίο φαίνεται στα παιδάκια και ένα γκάζι το οποίο είναι σημαντικό. 4 η ώρα σηκώθηκε. 4 η ώρα. Κάτι θέλει το παιδί, κάτι έχει να πάει. Ταξίδια κάνουν. Μήπως θέλει και ένα ταξιδάκι να κάνει, να πάει κάπου τέλος πάντων. Ή των τελευταίων ημερών είστε σε μία φάση να ταξιδέψετε, να γράψετε, να χαρείτε, να ρυθμίσετε νομικά διαδικαστικά θέματα. Για τους διδύμους. Για τους διδύμους είναι λίγο περίεργα τα πράγματα αυτόν τον καιρό. Από τη μία έχετε πάρα πολλή δουλειά να κάνετε για πάρα πολύ καιρό. Έχετε μια έμπνευση αυτόν τον καιρό, μια διέστηση να γράψετε, να συζητήσετε, να προωθήσετε θέματα. Βεβαίως θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις σας αν είστε γεννημένοι τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν η χθεσινή μέρα ήταν πολύ ζώρικη λιγάκι. Όμως ο Δίας ευνοεί τα σχέδιά σας και να ξέρετε ότι ένα οικονομικό θέμα το οποίο σας απασχόλησε τώρα σιγά σιγά καταλαγιάζει. Πάντως αυτόν τον καιρό ο Δίας βελτιώνει ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις για τους διδύμους και για τους τοξότες, που ο Κρόνος επηρεάζει πολύ αυτόν τον καιρό. Ο Δίας έρχεται να γλυκάνει, να λιάνει λιγάκι τα πράγματα, να στρογγυλέψει τις γωνίες, ώστε να μην αποθαρρυνθείτε από θέματα τα οποία σας απασχολούν. Μάλιστα. Για τους καρκίνους των πρώτων ημερών, εάν δεν είστε ερωτευμένοι αυτόν τον καιρό, εάν δεν περιμένετε ένα παιδάκι, εάν συναισθηματικά τέλος πάντων δεν είστε καλά, να ξέρετε ότι φταίτε εσείς. Κάτι κάνετε εσείς, γιατί όλοι οι πλανήτες, η νέα σελήνη, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, έχουν μαζευτεί ώστε να πραγματοποιήσουν ένα όνειρό σας. Βεβαίως, του τελευταίου δεκαημέρου τώρα υπάρχει μία ένταση η οποία είναι σημαντική και η οποία θα σας φορτίσει και μπορεί από χθες να είχατε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Έτσι, μόνο λοιπόν του Ιουνίου θα πρέπει να είστε πολύ χαρούμενοι και πολύ ευτυχείς και να ψάξετε να βρείτε, γιατί καμιά φορά βλέπουμε μόνο αυτό που δεν έχουμε και όχι αυτό που έχουμε. Και αυτό λίγο μας χαλάει τα πράγματα.
Η Νέα Σελήνη αυτή μιλάει για ένα δεκαπενθήμερο. Άρα λοιπόν και κάτι να μην έγινε σήμερα, αύριο, προσπαθήστε το, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το οποίο θα σας αλλάξει πολλά θέματα. Αν είστε βέβαια γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, δηλαδή από 12-13 και μετά, προσέχετε ακόμα, θέλετε να κάνετε μια αλλαγή, την οποία όμως δεν έχετε ξεκαθαρίσει μέσα σας τι θα κάνεις μετά την αλλαγή. Άντε, φεύγεις από κάπου, τι θα κάνεις μετά, αυτό προσέξτε το. Και εσείς, επειδή οι καρκίνοι δεν είστε τόσο του τα σπάω όλα και φεύγω, θα σας πονέσει αν αφήσετε κάτι και μετά βρεθείτε στο κενό. Τα λιοντάρια μας, σας μιλώ αυτές τις μέρες συνεχώς για οικογενειακά ή ακίνητες περιουσίες. Ναι, γιατί όλοι οι πλανήτες σας έχουν περάσει σε αυτούς τους τομείς και δεν τελειώνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Μπορεί να ρυθμίσετε ένα θέμα ενός προσώπου της οικογένειας. Ένα θέμα που μπορεί να έχει σχέση με την ακίνητή σας περιουσία. Η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται ότι σταθεροποιείται αυτόν τον καιρό. Δεν αποκλείεται να δεσμευτείτε με μία σχέση. Εάν ένα ταξίδι ανεβλήθη αυτές τις ημέρες ή δεν πήγε καλά, θα το κάνετε. Αυτή την αλλαγή θα την κάνετε. Όπως επίσης θα ρυθμίσετε και ένα οικονομικό θέμα το οποίο σας απασχολεί. Να δώσετε σημασία σε φίλους που είναι γύρω σας, οι οποίοι θα σας βοηθήσουν ή νέοι άνθρωποι θα μπουν στη ζωή σας. Οι Παρθένοι μας, κάνετε μετακινήσεις, κάνετε συζητήσεις, έχετε πολλά να πείτε με συγγενείς ή φίλους για μία σχέση ή μία συνεργασία η οποία σας έχει απασχολήσει πολύ. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 29 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου, ζητήστε τη γνώμη αγαπημένων προσώπων. Μπορεί εσείς να μην τα βλέπετε τόσο αληθινά τα πράγματα. Με την οικογένεια θα πρέπει να είστε πολύ κοντά σε ηλικιωμένα πρόσωπα της οικογένειας. Ενώ των τελευταίων ημερών θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με τους αγαπημένους σας. Φροντίστε μόνο να μην τους πιέζετε και να μην τους κριτικάρετε. Τα οικονομικά σας θα ευνοηθούν. Οι ζυγοί μας των πρώτων ημερών έχουν ηρεμήσει αυτόν τον καιρό. Νομίζω ότι δεν σας απασχολούν πολλά σοβαρά θέματα. Του Δευτέρου δεκαημέρου είστε σε μία φάση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας που λέμε. Από τη μία ο Δίας δίνει όθηση να κάνετε πράγματα, από την άλλη σκέπτεστε τι μπορεί να γίνει σε οικογενειακό επίπεδο, το οποίο μάλιστα μέσα στο Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να έρθει στο προσκήνιο. Εσείς που είστε γεννημένοι 5, 6, 7, 8 ή των τελευταίων ημερών, υπάρχει ένταση με οικογενειακές καταστάσεις, μετακομίσεις, μετακινήσεις, αλλά φροντίστε να έχετε και την σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων που ζουν κοντά σας, ώστε να μην έρθει σε σύγκρουση. Όπως επίσης κρυολογεί με τα μικροατυχήματα, κρυή, καρκίνη, ζυγή και εγώ και των τελευταίων ημερών, μην τρέχετε όταν οδηγείτε και προσέχετε όταν χειρίζεστε μεταλλικά αντικείμενα. Σκορπιοί των πρώτων ημερών, δεν ξέρω τι θα κάνετε, απογειώνεστε, ένας έρωτας, ένα παιδί, ένα καλλιτεχνικό συμβάν, είναι πολύ σημαντικό για σας. Με εκείνα τα οικονομικά, όπως όλοι, έχετε θέματα τα οποία σας απασχολούν. Ή των τελευταίων ημερών, του Δευτέρου και του Τρίτου δεκαημέρου που δεν αναφέρω, δεν έχετε ούτε πολύ θετικά, ούτε πολύ αρνητικά, άρα μπορείτε μόνοι σας με εκείνη τη γοητεία την περίεργη να τα ρυθμίσετε. Το ξώτες μου, ακόμα και αν ο Κρόνος είναι στο δικό σας ζώδιο και έχετε να επιλύσετε θέματα αν είστε εκεί του Δεκέμβρη, γενικά όπως οι Δίδυμοι πέφτετε στα μαλακά, ο Δίας επιλύει προβλήματά σας. Αυτόν τον καιρό μυστικές επαφές, μυστικές συμφωνίες ευνοούνται, όπως επίσης μπορεί να συμπαρασταθείτε σε ανθρώπους που μπορεί να σας έχουν ανάγκη. Ακόμα και αν έχετε θέματα υγείας, αυτά ξεπερνιόνται. Η εγώκερη των πρώτων ημερών είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Η εγώκερη για όλο το φθινόπωρο, από τώρα και όλο το φθινόπωρο, το μόνο επικίνδυνο που μπορεί να κάνετε είναι να υπεραισιοδοξήσετε τόσο πολύ ώστε να ξεπεράσετε το όριο που θα πρέπει να σταθείτε. Και επειδή είσαστε και άνθρωποι οι οποίοι προσπαθείτε να κάνετε πράγματα, μην κάνετε υπερβολές, γιατί ενδεχομένως να σκοντάψετε πάνω σε αυτές αν είστε γεννημένοι 5, 6, 7 Ιανουαρίου. Ή των τελευταίων ημερών, μόλις τελειώνετε μία ένταση μεγάλη, προσέχετε, ο Άρης είναι στο ζώδιό σας, μιλάει για εντάσεις, για κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Ενώ για τους συντροχώους, τα επαγγελματικά σας είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτόν τον καιρό. Θα έχετε νέες ιδέες, οι οποίες είναι σημαντικές και οι οποίες θα σας οδηγήσουν σε επιτυχία. Το παρασκήνιο εξακολουθεί να υπάρχει, φίλοι σας βοηθούν, ενώ ο Δίας θα ευνοήσει τα σχέδιά σας και εσείς είστε από τους πλέον ωφελημένους, όπου ούτε ο Κρόνος σας επηρεάζει και ο Δίας και μόνο από τώρα και μέχρι το επόμενο φθινόπωρο λέει πολλά για σας. Ψαράκια μου, η Νέα Σελήνη αυτή λέει πάρα πολλά για σας που είστε γεννημένοι το Φεβρουάριο. Ανοίξτε τα φτερά σας,
ένα ταξίδι στο εξωτερικό, μια δουλειά, ένα νομικό διαδικαστικό θέμα θα μπορούσε να είναι σημαντικό. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, προσέχετε ηλικιωμένα πρόσωπα της οικογένειας και μην κάνετε πολλά έξοδα αυτό τον καιρό, γιατί μάλλον θα χρειαστεί να πληρώσετε ορισμένα πράγματα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Αύριο θα πούμε πάρα για, πολύ. Τον... για τον Εύρυο αύριο. Για γενικά θα μας πεις. Πολλά, πολλά. Η σημερινή ημέρα, κορίτσια, καλά πάει. Μπορούμε να πούμε ότι είναι καλά. Για να δούμε ποια...